1 και Charlton Blackburn 0-2-2. Φαινόμενο ομαδικής ιστερίας προκάλεσε η άφιξη στην Αθήνα του Γάλλου Στάρα Αλέν Ντελόν. Στο αεροδρόμιο ήταν η Νικόλη Βαδάρη. Χρόνια πρέπει να είχε να ζήσει τέτοιες σκηνές στο αεροδρόμιο της Αθήνας, αλλά και ο ίδιος ο Αλέν Ντελόν. Ο διάσημος γόης που βρίσκεται στη χώρα μας για μια επίσκεψη αστραπή 24 ωρών, φαίνεται πως εξακολουθεί να συγκινεί και πολύ μάλιστα, έστω και αν δεν είναι μόνο οι κροταφοί του που έχουν γκριζάρει πια. Ακόμη και ότι χθες ήταν τα γενέθλιά του, θυμήθηκαν οι θαυμαστριές του και δεν έχασαν την ευκαιρία να του κάνουν ένα δώρο. Ο ίδιος εμφανώς ενθουσιασμένος αλλά και έκπληκτος από την εκρηκτική υποδοχή, κατάφερε να πει μόνο πως την επόμενη εβδομάδα τελειώνει τα γυρίσματα της νέας του ταινίας η επιστροφή του Καζανόβα. Και ως αληθινός Καζανόβας εξαφανίστηκε μέσα σε ένα πλήθος θαυμαστριών. Και κατόπιν όλων αυτών, το μόνο που έμενε ήταν να φυγαδευτεί κυριολεκτικά με προορισμό την προεδρική σουίτα της Μεγάλης Βρετανίας. Άκουσα προηγουμένως, Τζέλα, μια κυρία να φωνάζει: είναι ντροπή. Μα είναι δυνατόν να σταματήσει το γυναικείο πληθυσμό μπροστά στον Αλέν Ντελόν? Φαίνεται πως όχι, ε. Φαίνεται πως όχι. Αυτά ήταν τα νέα του Αντένα στις 8.30. Που ετοίμασαν όπως πάντα δημοσιογράφοι, σκηνοθέτες και η τεχνική του σταθμού μας. Αμέσως τώρα μπορείτε να δείτε την ελληνική ταινία Τζένι Τζένι, φυσικά με την Τζένι Καρέση. Στη 1:20 να δούμε, θα είναι κοντά σας με τις νυχτερινές μας ειδήσεις. Κυρίες και κύριοι, από την Τζέλα Παυλάκου και από μένα, ευχές για ένα όμορφο σαββατιάτικο βράδυ. Γεια σας. Γεια σας. Βλέπετε Αντένα.